Live FM 89,6. Ο λόγος εσάς και εσείς μιλάτε με τη μουσική. Μεγάλος.
ένα καπέλο να το βάλω και να το δω. Και να μου καλέσει. Κανονικά κανονικό πρόγραμμα. Είναι κανονικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να ακούει τώρα αυτή τη live και να μην έχει πάει τώρα, την ώρα 9 και τέλος το έξω από το μίστη. Να περιμένουμε όλα αυτά. Είστε απίστευτοι. Γενικότερα στο χώρο που λέγεται ελληνικό τραγούδι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Ισχύει αυτό έτσι και πρέπει να έχεις γερό στο μάτι. Το λέτε όλοι καλύτερα. Όλοι ούτε τα τραντάκ νομίζω μπορούν να το γιατρέψουν ούτε τίποτα. Το να είσαι καλλιτέχνης θέλει από τα πιο γερά στομάχια, σίγουρα καλή διατροφή, γιατί με το άγχος που περνάμε νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε καλή διατροφή και μόνο. Γερά στομάχια και γερά πόδια. Και πόδια εντάξει, για να τρέχουμε σίγουρα. Όχι, είπα, εγώ ξέρω το... ότι ο δρόμος είναι ανηφορικός με χαλίκια και εγώ φοράω δεκάποντο. Εγώ δεν φοράω δεκάποντο, έχω τρακτηρωτά, νομίζω ανεβαίνω πιο καλά. Νομίζω θα υπάρχει χώρος για όλους τους καλούς καλλιτέχνες. Δεν θέλω να μιλήσω προσωπικά, μιλάω τώρα γενικά για τους καλλιτέχνες που είναι στην αφάνεια, που έχουν καλή μουσική παιδεία και καλές φωνές και πρέπει να προχωρήσουν. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Δηλαδή και εγώ και ο Αποστόλης είμαστε πολλά χρόνια. Ο Αποστόλης είναι ήδη 11-12 χρόνια, εγώ γύρω στα 15. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και είστε δύο πολύ νέα παιδιά και τόσο πολλά χρόνια στον κόσμο. Γιατί ξεκινήσαμε από πολύ μικρή ηλικία και δηλαδή τελειώνεις το σχολείο. Στόχος είναι να γίνεται και δηλαδή αναγνωρίσιμο. Δηλαδή ακούς Πλούταρχο, ξέρω εγώ λες είναι ο Πλούταρχος. Να πει ο άλλος ότι αυτός είναι ο Μιλής, είναι η Μιχαήλ. Δεν μας γίνεται και αυτό. Δηλαδή, εμένα δεν μου γίνεται αυτός ο σκοπός, ας πούμε, σαν και καλά πρέπει να πετύχω να γίνω γνωστός γιατί αλλιώς τι θα γίνω, τι θα απογίνω στη ζωή. Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε μουσική, να κάνουμε τραγούδια, να κάνουμε το οποίο να περνάει καλά. Από εκεί πέρα με την εξέλιξή μας, με τη μελέτη μας, όπου φτάσουμε. Εντάξει, αναγκαστικά όμως είμαστε σε ένα χώρο Αποστόλη που πρέπει, δηλαδή δυστυχώς η αναγνωρισιμότητα είναι το πρώτο. Και μετά όλα τα άλλα. Προσπαθούμε. Είμαστε σε αυτόν τον χώρο. Και πόσο μάλλον τον αξίζεις. Ξέρουμε ότι αξίζουμε, αλλά δεν θα απογοητευτούμε γενικά. Εντάξει, χρειάζεται αγώνας, επιμονή και προσπάθεια συνέχεια για να φτάσουμε κάπου. Να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Πώς κυλάει έτσι η μέρα σας, η καθημερινότητα του Αποστόλου Μιλή και της Κατέστασης Μιχαήλ? Πρόσεχε να ξεκινήσεις. Για πες μου, για πες εσύ. Λοιπόν, το πρωί όταν ξυπνάω, ένα γερό πρωινό, γερό πρωινό, κάνουμε διατροφές, γυμναστήρια, όχι όντως δεν τα κάνουμε για πλάκα αυτά, όντως είναι αυτή η ζωή μας, γιατί η ζωή του τραγουδιστή είναι η ζωή αθλητή. Έχουμε να τρέξουμε σε ένα στίβο και πρέπει να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση. Και πρέπει οι ώρες να σπαταλώνται πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις και ο Αποστόλης και εγώ μιλάω και για τους δύο τώρα, γιατί έχουμε περίπου το ίδιο πρόγραμμα. Λόγω δισκογραφίας, όχι για άλλο λόγο. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να προγραμματιστούν μέσα στη βδομάδα που θα γίνουν. Κάποιες συνεντεύξεις της καλή ώρα όπως εδώ, που είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που έχουμε έρθει. Και σας ευχαριστούμε. Και γενικότερα πολύ ήρεμη ζωή. Ήρεμη. Για μένα τουλάχιστον, αλλά νομίζω ότι ο Αποστόλης κάπως έτσι είναι. Και εγώ κάπως έτσι είμαι. Βασικά ο ύπνος είναι το βασικό για τους τραγουδιστές. Μπορεί να αναπληρώσει όλη την κούραση τέλος πάντων να την πάρει από την προηγούμενη βραδιά που φωνητικές χορδές ταλαιπωρούνται, όχι μόνο το τραγούδι αλλά για τις συνθήκες γενικά. Ύπνος, καλός ύπνος, γυμναστήριο, καλή διατροφή και το βράδυ δουλειά. Πάντως με τα νέα μέτρα με το τσιγάρο, η αλήθεια είναι ότι έχω δει μια βελτίωση εγώ. Στο λαιμό, στους κλειστούς χώρους. Είναι λίγο πιο καθαρή η ατμόσφαιρα. Βασικά επειδή τραγουδάμε σε καλοκαιρινά μαγαζιά, ακόμα δεν το έχουμε ζήσει. Το ζήσαμε σε κάτω στην Αθήνα, το θυμάσαι. Το χειμώνα θα μπορούμε να κάνουμε και ασφαλή συμπεράσματα. Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε το «Μ' αφήνεις τώρα». Πάμε. Στίχη μουσική, μάλλον μουσική εγώ Αποστόλος Μελής και στίχους ο κύριος Δημήτρης ο Φράγκος. Α, μουσική είναι... Έχω βάλει και εγώ, είμαι δημιουργός σε κάποια από τα 11 τραγούδια που έχει δισκογραφία. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε Αποστόλη Μελή, «Μ' αφήνεις τώρα».